Δηλώνουν δεκάδες γυναίκες μετά την προεδρική εξαγγελία. Θεωρούν τιμή τους να φορέσουν το χακί και μαζί με άνδρες να φυλάγουν θερμοπύλες. Μας ενημερώνει ο Χρήστος Γκράνας. Να ενισχύσουν την εθνική φρουρά με έμψυχο δυναμικό, δηλώνουν αρκετές γυναίκες, καθώς η εξαγγελία του Προέδρου τις βρίσκει απόλυτα σύμφωνες. Βέβαια, θα έπρεπε, ναι, σύμφωνο. Θα ήταν καλό να ξέρουμε να προστατεύουμε τη χώρα μας και όχι μόνο. Και να προστατεύουμε και τον εαυτό μας. Αφού εμείς οι γυναίκες λέμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Γιατί όχι στο στρατό. Δεν ήταν λίγες και αυτές που δήλωσαν ότι θέλουν να αποκτήσουν και αυτή την εμπειρία στη ζωή τους. Αν θέλουν κάποιος να πάνε, να πάνε. Οι άλλες χώρες κάνουν το, ας το κάνουμε και εμείς. Συμφωνώ. Εάν θέλουν να πάνε, να πάνε. Έχω πάει στην πολιτική να μείνα. Δεν πιστεύω ότι θα προσφέρει κάτι. Θα προτιμούσα να μην πηγαίνα. Άκρος αντίθετο στην εξαγγελία του Προέδρου, το ΑΚΕΛ, ΚΥΠΑ Κύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων του Κόμματος. Για ακόμα μία φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε πρόχειρα και προφανώς αυτοσχεδιάζοντας να εξαγγείλει την εθελοντική κατάταξη γυναικών στην εθνική φρουρά. Σε κάθε περίπτωση, αν ο στόχος της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη είναι να καλύψει έδαφος στο πεδίο της ισότητας, ας ξεκινήσει από άλλους τομείς που έχουν σαφώς προτεραιότητα. Υπενθυμίζεται ότι η στράτευση των γυναικών θα είναι σε εθελοντική βάση, με ελάχιστη θητεία τους 6 μήνες και μέγιστη τους 14. Το θέμα αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και αναμένεται να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου σε λίγες ημέρες.